Μια-μία έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται οι συμμετοχές της φετινής Eurovision, με τα φαβορή να είναι παραπάνω από ένα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τωρίνο της Ιταλίας στις 10 έως 14 Μαΐου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μακρινό, όμως πάντα τέτοια εποχή οι χώρες ξεκινούν τις προετοιμασίες και επιλέγουν τα δυνατά τους χαρτιά, με στόχο να πετύχουν την πρωτιά. Η Sexy Ronella, με το τραγούδι της Secret, θα εκπροσωπήσει την Αλβανία στον διαγωνισμό, η οποία όχι μόνο είναι ένα από τα φαβορί αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 17 καλλιτέχνες του φεστιβάλ iCandy's 60 και τελικά, να επιλεχθεί. Η συμμετοχή της Ισπανίας που θυμίζει την Ελένη Φουρέιρα. Στο Τωρίνο της Ιταλίας φιλοξενείται φέτος ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision, έπειτα από την τεράστια νίκη του ροκ συγκροτήματος Maneskin το 2021, με το τραγούδι «Ζήτη η Μπουόνι». Αρκέτες και αυτή τη χρονιά είναι οι συμμετοχές ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη για το ποιος θα είναι φέτος ο νικητής. Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες χώρες, η Ισπανία με την φετινή τη συμμετοχή φαίνεται πως στοχεύει αρκετά ψηλά προσπαθώντας να αντιγράψει μια ήδη πετυχημένη συνταγή από το μακρινό 2018 όταν όλοι είχαν πάρει φωτιά με το φούγκο της Ελένης Φουρέιρα. Αρκετές λοιπόν είναι οι κακές γλώσσες, που υποστηρίζουν πως η φετινή διαγωνιζόμενη της Ισπανίας Χάνελ Τέριρο, είναι φτιστή η Ελένη Φουρέιρα. Η όμορφη τραγουδίστρια που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό με το τραγούδι «Σλόμο», έχει βρεθεί στο επίκεντρο του σχολιασμού των φαν του διαγωνισμού, καθώς παρατηρούνται πολλές ομοιότητες μεταξύ τους και το Twitter έχει πάρει φούγκο από τότε. Thank you.